Στο μεταξύ να δούμε τι θα γίνει με τις αεροπορικές μετακινήσεις, γιατί από εκεί εξαρτώνται πολλά. Ο Αχιλέας Στόπας θα μας δώσει πληροφορίες. Αχιλέα. Λοιπόν, Σία, την ώρα που η μία μετά την άλλη οι αεροπορικέ εταιρείε ανακοινώνουν τη σταδιακή επανεκκίνηση των πτήσεων, αυτό θα είναι ουσιαστικά αδύνατο έω το τέλο του μήνα, δεδομένου ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται η προσωρινή καραντίνα των 14 ημερών για όλου όσοι έρχονται στη χώρα από το εξωτερικό, να υπενθυμίσουμε ότι μόνο από και προ το Ελευθέρω Βενιζέλο επιτρέπονται οι πτήσει. Την ίδια ώρα τώρα τα κρατικά αεροδρόμια θωρακίζονται εν ώψη τη 1η Ιουνίου, που κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούν να εκτελούνται πτήσει από και προ αεροδρόμια σε νησιά και σε άλλα σημεία τη υπηρετική χώρα. Πριν από λίγο εγκρίθηκε προμήθεια 52 θερμομέτρων ανέπαφη μέτρηση υπερήθρων, είναι για τα κρατικά αεροδρόμια. Θα <Συγχρον> τα σύμ... όλα λοιπόν. Ναι, βεβαίω. Από σήμερα, όπω έχει ανακοινώσει ο όμιλο Lufthansa, ξεκινάει και πάλι η αεροπορική σύνδεση τη Αθήνα με τη Φραγκφούρτη. Από τις 23 Μαΐου, όπως έχει ανακοινώσει ο Όμιλος Air France KLM, ξεκινά σταδιακά το δρομολόγιο Παρίσι-Αθήνα και η Aegean έχει ανακοινώσει και εκείνη ότι θα αποκαταστήσει σταδιακά το δίκτυό της, ενισχύοντας τις πτήσεις προς το Μόναχο, τη Φραγκφούρτη, τη Γενέβη, τη Ζηρίχη και τις Βρυξέλλες έως το τέλος του μήνα. Μάλιστα πριν από λίγο... Ο πρόεδρο του ομίλου Αιτζίαν, ο Ευτύχιο Βασιλάκη, σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτέ και με αναλυτέ, μίλησε για τι απώλειε που είχε η εταιρεία από την πανδημία του COVID-19. 40 εκατομμύρια ευρώ το μήνα περίπου χάνει η εταιρεία. Είπε ότι ο στόχος είναι να υπάρξει μια αποκατάσταση των δρομολογίων σε ποσοστό 25% έως τον Ιούλιο και σε ποσοστό 50% έως τον Σεπτέμβριο. Απέκλεισε το ενδεχόμενο κρατικοποίηση της εταιρεία. Είπε όμως ότι είναι πολύ κοντά και συζητάμε με την κυβέρνηση προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την στήριξη από το δημόσιο της ΕΤΖΙΑ. Πακέτο στήριξη λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ Αχιλέα.